Οι Φινλανδοί αναφέρονται στα χρόνια 1945-1948, στα χρόνια του κινδύνου. Εκ των υστέρων γνωρίζουμε ότι η Φινλανδία επιβίωσε, αλλά τότε η αίσια έκβαση φαινόταν αβέβαιη. Ο πρωταρχικό κίνδυνο ήταν η κατάκτηση τη χώρα από του κομμουνιστές με την ανατροπή τη κυβέρνηση από του ντόπιου κομμουνιστές που είχαν τη στήριξη τη Σοβιετική Ένωση. Παραδόξω, για μια δημοκρατική χώρα που αγωνιζόταν για την επιβίωσή τη κατά τη Σοβιετική Ένωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Φινλανδία και οι σύμμαχοί του κέρδισαν το 1 τέταρτο των εδρών στις ελεύθερες εκλογές του Μαρτίου του 1945 για το Κοινοβούλιο της Φινλανδίας και προσπάθησαν να θέσουν υπό τον έλεγχό του στην αστυνομία. Η Σοβιετική Ένωση είχε ήδη υπό την κατοχή της την Ανατολική Γερμανία, ετοιμαζόταν να πάρει τον έλεγχο τεσσάρων ανατολικοευρωπαϊκών χωρών, Πολωνία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ρουμανία, προετοίμαζε ένα επιτυχημένο πραξικόπημα στην Τσεχοσλοβακία και υποστήριζε ένα αποτυχημένο αντάρτικο στην Ελλάδα. Θα ήταν η Φινλανδία η επόμενη. Το κόστος των αποζημιώσεων προς την Σοβιετική Ένωση ήταν βαρύ φορτίο για την φινλανδική οικονομία που δεν είχε εξυγχρονιστεί ακόμα και εξακολουθούσε να είναι σε μεγάλο βαθμό αγροτική. Ο πόλεμος είχε καταστρέψει την υποδομή της χώρας, τα αγροκτήματα είχαν παραμεληθεί, οι εγκαταστάσεις παραγωγής είχαν εγκαταλειφθεί, τα δύο τρίτα του στόλου τη είχαν καταστραφεί και τα φορτηγά ήταν φθαρμένα χωρίς ανταλλακτικά και έκαιγαν κάρβουνο αντί βενζίνη. Εκατοντάδες, χιλιάδες... Εκτοπισθέντες καρελιανοί, ανάπηροι πολέμου, ορφανά και χείρε χρειάζονταν κατοικίε, χρήματα και ψυχολογική υποστήριξη από τις φινλανδικές οικογένειες που είχαν μείνει αλόβητες και υγιείς. Δεκάδες χιλιάδες παιδιά που είχαν μεταφερθεί στη Σουηδία επέστρεφαν με ψυχικά τραύματα έχοντας ξεχάσει τη μητρική τους γλώσσα, ακόμα και τους γονείς τους κατά τη διάρκεια των χρόνων της εξορίας. Εκείνα τα χρόνια του κινδύνου η Φινλανδία επινόησε μια νέα μεταπολεμική πολιτική για την αποτροπή μιας σοβιετικής κατάληψης. Η πολιτική αυτή έγινε γνωστή ως δόγμα «Πασίκιβι και Κόνεν» από τα ονόματα των δύο προέδρων που τη συνέταξαν, την προσωποποίησαν και την εφάρμοσαν αυστηρά επί 35 χρόνια «Γιούχο Πασίκιβι» 1946-1956 και Ούρχο και Κόνεν 1956-1981. Το δόγμα Πασίκηβη και Κόνεν αντέστρεψε την καταστροφική πολιτική της Φινλανδίας του 1930 του να αγνοεί τη Ρωσία. Οι Πασίκηβη και Κεκόνεν έμαθαν από αυτά τα λάθη. Για αυτούς οι βασικές οδυνηρές αλήθειες ήταν ότι η Φινλανδία ήταν μία μικρή και αδύναμη χώρα. Ότι δεν μπορούσε να περιμένει καμία βοήθεια από τους δυτικούς συμμάχους της, ότι έπρεπε να κατανοεί και να έχει διαρκώς υπόψη της την άποψη της Σοβιετικής Ένωσης, ότι έπρεπε να μιλάει συχνά με Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους σε κάθε επίπεδο, από την κορυφή ως τη βάση, και ότι έπρεπε να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη της Σοβιετικής Ένωσης, αποδεικνύοντας της ότι θα κρατήσει το λόγο της και θα τηρήσει τα συμφωνημένα. Η διατήρηση της εμπιστοσύνης της Σοβιετικής Ένωσης θα απαιτούσε μεγάλες υποχωρήσεις. Η Φινλανδία υποχρεώθηκε να θυσιάσει μέρος της οικονομικής ανεξαρτησίας της και της ελευθερίας του λόγου, πράγματα που όσε ισχυρές δημοκρατίες δεν απειλούνται, θεωρούν αναφέρετα εθνικά δικαιώματα δόγμα πάση κυβή και κόνεν. Αυτό μήπως θα έπρεπε να εφαρμόσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα.